Τώρα, γιατί μόνο εμείς έχουμε προτείνει αυτήν την θέση και γιατί δεν μπορεί η συντηρητική παράταξη να προωθήσει τη γραμμή αυτή? Πρώτον, γιατί η συντηρητική παράταξη είναι ο μογάλακτος αδελφός της συντηρητικής Ευρώπης, που την είχαμε και την έχουμε απέναντί μας. Εμείς χρειαζόμαστε νέους συσχετισμούς. Γι' αυτό, όταν διεφάνει η νίκη του κυρίου Ολάντ, πήραμε κι εμείς θάρρος, είδαμε ένα φως ελπίδας. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο νέος Γάλλος πρόεδρος, ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός, οι σοσιαλιστές ηγέτες είναι αυτοί που στηρίζουν την πρότασή μας και θα μας βοηθήσουν να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Ούτε η ευρωπαϊκή δεξιά, ούτε οι Ευρωπαίοι ριζοσπάστες, που στην χώρα τους θέλουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους με το σύνθημα «Ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα, ούτε ένα ευρώ στο Νότο». Αυτό λένε τα ριζοσπαστικά κομμουνιστογενή ή άλλα κόμματα στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Και βέβαια δεν μπορεί να πείσει η ελληνική δεξιά, πρώτον γιατί είναι ανακόλουθη και αντιφατική στη στάση της, και σε σχέση με την πρώτη φάση της κρίσης και σε σχέση με τη δεύτερη, και γιατί ο ορίζοντάς της είναι πάντα στενός. Πάντα ο στόχος ήταν η παράταξη, η ψευδέστηση της αυτοδυναμίας, το πώς θα ενώσουμε τον χώρο, την πολυκατοικία της δεξιάς, αλλά με μία στόχευση κομματική, προσωπική, η οποία οδήγησε και τη χώρα στο αδιέξοδο μέσα από την επιμονή για εκλογές. Η επιστροφή στο παρελθόν της δεκαετίας του 50 σε έναν λόγο που θυμίζει ιερέ δεν βοηθάει. Ενημερώνεσαι, σκέφτεσαι, αποφασίζεις. Τώρα, ασφαλώς ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ. Αυτοδύναμη Ελλάδα.